φορά, ενώ ευχάριστη έκπληξη είναι ο Δεσσαϊκός, βρίσκεται στην έκτη θέση. Ας δούμε τα αποτελέσματα. Λεβαδιακός ΑΕΚ έγινε χθες από το μάτς 2-1, Σκόδα Ξάνθια Πόλωνας 2-2, Ηρακλής Εθνικός 4-0, Εδεσσαϊκός Οξαδράμας 5-1, Ιωνικός Λάρισα 0-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0, ΟΦ Πανιώνιος 2-0, Αθηναϊκός Άρης 0-1. Σε λίγη ώρα αρχίζει στο Στάδιο Καραϊσκάκη ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Καβάλα. Στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός έχει 21 βαθμούς, 16 ο ΟΦ, 13 ο ΠΑΟΚ, 12 η ΑΕΚ, ο Ηρακλής, 11 ο Εδεσσαϊκός, 10 ο Ολυμπιακός με παιχνίδι λιγότερο, 10 ο Άρης, 9 η Σκόδα Ξάνθη, 9 ο Πανιώνιος, 8 ο Απόλλωνας Αθήνας, 8 ο Αθηναϊκός, 7 η Λάρισα, όσο έχει και ο Λεβαδιακός, Εθνικός και Ιωνικός με 6, η Δόξα Δράμας με 4, η Καβάλα και αυτή με ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι τελευταία με έναν βαθμό. Ας δούμε τώρα όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα. Γεωργιάδης έξω από την περιοχή προσπαθεί να βρεθεί σε θέση για να κάνει το σουτ. Βαζέχα προσπαθεί να δώσει τη λύση. Μοιράζει την μπάλα, έχει σηκώσει με επόπτης. Πήρε τη φάση επάνω. Το διαιτητής Μαρακός έχει περάσει την περιοχή. Κάνει το σουτ και είναι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 14. Νιόπλιας. Για τον Αλεξούδη. Αλεξούδης μπαίνει στην περιοχή. Θεαματική βουτιά του Αλεξούδη. Και έχουμε το διαιτητή να δείχνει πέναλτι. Λούις Χριστοδούλα απέναντι από τον Μιχόπουλο, η μπάλα στα δίχτυα, 49 λεπτά παιχνιδιού, αυτό είναι το 5ο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Γεωργιάδης εκτελεστής, έγινε κεφαλιά και είναι ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Σπύρο Μαρακό. Ο Κωνσταντινίδης τον αποφεύγει, ωραία προσπάθεια από τον νεαρό που κάνει άνοιγμα για τον Τζουγκάνοβιτς, ωραία ενέργεια και από τον Τζουγκάνοβιτς, κεφαλιά, το Μαχλά, ένα εκπληκτικό γκολ. Εκτελέστηκε το πλάγιο ο Βέλιτς, πολύ ωραία ενέργεια. Συνεχίζει ο Βέλιτς, ανατρέπεται και έχουμε πέναλτι. Ετοιμάζεται ο Κώστας Φαντζέσκος, εκτελεί, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 λοιπόν. Ο Στολτίδης σε πάσα για τον Πετσάνεμς, εκείνος πλασάρει τον κάτω 1-0. Σαγελαρίδης που κέρδισε την μπάλα, μπαίνει τώρα μέσα στην περιοχή απλά για θέση, θα γυρίσει, του Τζιάρης 2-0. Πέρασε ο Εράκ. Πρόλαβε και την μπάλα, προς τα πίσω για τον Σκαρτάδο που έχασε την ισορροπία του, έπεσε, η μπάλα όμως φτάνει στο Σαγελαρίδη. Σαγελαρίδης από πολύ μακριά επιχειρεί, το σιτ μπάλα δοκάρει και μέσα. Ο Έραξ θα κάνει το σουτ, 4-0. Πρώτο λεπτό του αγώνα, φάουλ με τον Κόλεφη. Μπάλα χάνεται από πολλούς και το 1-0, το πρώτο λεπτό του αγώνα. Το 2-0 από την κεφαλιά του Σολερίδη στο κόρνερ. 16ο λεπτό, ήδη προηγείται 2-0 και το 3-0 με την κεφαλιά του Λαδιά. Η παλιά για τον Βιτεβί κόβεται, νέα σέντρα. Για το πλασέτο 4-0. Παπαδόπουλος, νέα σέντρα. Μπορμπόκης το 5-0. Και γίνεται η σέντρα, η κεφαλιά του Ιορδανίδη. Γίνεται το σούτι, μπάλα στα δίχτυα, το γκολ της τιμής από πλευράς Δόξας με τον Παναγιωτίδη. Μιλόγεβιτς εδώ, η παλιά του Μιλόγεβιτς για το Σαββίδη, αυτός μόνος του θα κάνει το σούτ και το 0-1 για τον Άρη. Καλώς που κάνει τώρα τη σέντρα για τον Βρίζα, Βρίζας αντιμέτωπος με το Μίνου, πλασάρει 1-0. Ομάδα Δένις δεν μπόρεσε να κόψει, Μπάρνιακ, το σουτ κοντράρι πάνω στα σώματα, νέο σουτ από τον Τεόφιλο Καρασαβίδη και το 1-1 ο Τσακονάκης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Το άνοιγμα τώρα για τον Ζεκερίδη, βγαίνει ο Αποστόλου, κερδίζει την μπάλα ο Ζεκερίδης, έχει βγει και ο Μίνου, πλασάρι, την μπάλα στα δίχτυα. Το άνοιγμα για τον Λαχανά, πρόλαβε, έκανε το γύρισμα, η κεφαλιά 2-2. Εκεί που είναι ο Σιδηρόπουλος, βγάζει και αυτός νέα σέντρα. Ο Μιτσιμπόνας δεν μπορεί, ο Λεοντιάδης γυρίζει για το γρίμπλε. Ευκαιρία, πλασάρισμα, αλλά πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα ο Γεωργίου. Η μεγαλύτερη στιγμή του παιχνιδιού στο 50. Καθυστερεί ο Λευτέρης Μήλος, κέρδισε την κόντρα. Βγάζει τώρα στον Τασίλβα, αυτός με τα αριστερό τη σέντρα. Ο Προβίδα στο σούτ, την μπάλα στο δοκάρι, εκπληκτική φάση. Ο Τσάνας, μια ωραία παλιά για τον Κόιτς που ξεκινάει μπροστά. 14ο λεπτό. Βλαντιμίρ Κόιτς σουτάρει και το 1-0 για τον Λεβαδιακό. Την παλιά για τον Μάρκου. Με τον Μανολά στο σπριντ βγαίνει για τον Ματζίδης, πλασάρει ο Νίκος ο Μάρκου, 2-0. Τρίτη σέντρα από τον Βασίλη τον Τζάρτα, κεφαλιά και το 2-1. Στον εξωτερικό χώρο τώρα, νέα ήταν για την Μίλαν, αντίπαλος της ΑΕΚ την Τετάρτη, συντεργέστηκε για το Champions League, ένα μάτς που μπορείτε να δείτε και στις 9.30 την Τετάρτη σε ζωντανή μετάδοση από το μεγάλο κανάλι. Η Μίλαν έχασε από τη Γιουβέντους σήμερα, η Γιουβέντους μαζί τη Λάτσιο με 17 βαθμούς προηγούνται στην Ιταλία. Ας δούμε τα γκολ από τα κυριότερα παιχνίδια. Γιουβέντους Μίλαν καταρχήν και η κεφαλιά του Ρομπέρτο Μπάτζο 45, το μοναδικό γκολ του ντέρμπι 1-0 για τη Γιουβέντους. Ας δούμε πώς και η Λάτσιο νίκησε δύσκολα την Κρεμονέζε, ο Μπόξης κάνει φάουλ στο Τούρτσι, ο διαιτητής δίνει ένα σεξτό παιχνίδι, ο Κασιράκης στο 73, το μοναδικό γκολ.